Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα κάποια screenshots από αντίστοιχα προγράμματα για να δούμε ποια εμείς, σε ποια κατεύθυνση ή πώς θα το υλοποιήσουμε. Εντάξει, δέστε το λίγο αυτό. Εγώ τώρα πρέπει να πάω σε δύο πραγματάκια που πρέπει ντε και καλά να τα κάνουμε και μπορούμε εμείς του client side να τα κάνουμε ανεξάρτητα από τα παιδιά. Και είναι το εξής. Πού είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ? Ας μισώ. Ναι, το άνοιξα. Τι λέει, άμα πάρεις αυτό δεν δουλεύει τίποτα άλλο. Τεχνολογία. Λοιπόν, όταν θα πρωτομπεί κάποιος, πρέπει να ζητήσουμε username και password εμείς, έτσι, για να το αποθηκεύσουμε. Άρα ένα πραγματάκι που πρέπει εμείς να υλοποιήσουμε οπωσδήποτε είναι ένα κουτάκι, να το πω έτσι, να το φτιάξω. Δεν μας πολύ κόφτει πώς θα είναι. Τώρα που το υλοποιούμε εννοώ, έτσι. Γιατί τώρα θα κάνουμε την υλοποίηση, μετά θα δούμε την ομορφιά. Θα ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα υλοποίησης και ομορφιάς. Άρα, λοιπόν, εμείς τώρα θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι και αυτό κάπου να το σώσουμε. Ωραία. Τώρα, την επόμενη φορά που θα μπει ο χρήστης μέσα, εντάξει, την επόμενη φορά, εμείς θα πρέπει να δούμε εάν έχει κάτι από εδώ, εντάξει, να μην το ξαναζητήσουμε. Ιδάλλως, να του βγάλουμε πάλι το μενού. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο task που πρέπει εμείς να κάνουμε. Σαν δεύτερο, το ίδιο πράγμα μέσα εδώ είναι ότι κάπου θα πρέπει να έχει preferences, όχι το έβαλε μια φορά και τέλειωσε, εντάξει, να μπορεί να το κάνει update, ας πούμε. Άρα ήδη πάμε στο σχεδιασμό εμείς, πού θα βάλουμε αυτό το κουμπάκι. Εντάξει, αυτά τα δύο μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς να περιμένουμε κάτι από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορεί κάποιος, άμα θέλει, να δει σχετικά jQuery Mobile ή jQuery Sketo. Εδώ είπαμε, τώρα δεν ξέρω αν είναι εντάξει η διαφορά του jQuery με το jQuery Mobile. Είμαστε ok? Το jQuery Mobile έχει σχέση σχεδιασμού πιο πολύ και πράγματα που έχει το κινητό. Το storage τώρα είναι storage. Μπορούμε να το δουλέψουμε και εδώ, μπορεί και εκεί. Δέστε το τώρα ή στο ένα ή στο άλλο, το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς όταν θα πάμε στα μενού και στα buttons, δεν θα κοιτάξουμε παραδείγματα από το jQuery. Θα κοιτάξουμε παραδείγματα από το jQuery Mobile. Έτσι. Διότι είναι κατασκευασμένα για να πάνε σε κινητά. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να υλοποιήσουμε αυτό το πραγματάκι τώρα. Εντάξει. Υλοποίηση χωρίς ομορφιές, είπαμε. Χωρίς ομορφιές. Οπότε θέλουμε ένα register, δηλαδή αν δεν είσαι ήδη χρήστης, να βάζεις μέσα ονόματα, username, password κλπ. Μόνο username και password. Α. Ενώ αν είσαι χρήστης, το storage δεν καταλαβαίνω εδώ. Πώς? Θα μπορεί να κάνει register. Όχι, όχι, δεν θα μπορεί να κάνει register στο server side. Απλώς θα κάνει το login του. Δηλαδή το login που έχετε εσείς ως φοιτητές θα μπορείτε να το βάλετε έτσι ώστε να αποθηκευτεί στο κινητό και την επόμενη φορά να ανοίξει απλά την εφαρμογή. Αυτό που κάναμε. Δηλαδή εδώ. Ναι. Εντάξει. Πού είδαμε τον κώδικα χθες? Ψάξτε τον κώδικα χθες. Πάνω-πάνω δεν έλεγε admin Apostolos. Εκεί δεν πρέπει να λέει τώρα μέσα στον κώδικα admin. Δηλαδή θα μπαίνεις κάθε φορά, ανοίγεις τον κώδικα και θα γράφεις μέσα εσύ το username. Άρα κάπου πρέπει τώρα να ζητήσουμε τον χρήστη. Καλημέρα, Δήμο. Να το γράψει, να το σώσουμε και εμείς τώρα να το διαβάζουμε κάθε φορά από εκεί μέσα. Θα το σώσουμε σε local storage, πώς? Ναι, ή SQL. Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μπορούμε να πάρουμε Lite, τέλος πάντων το Lite διαβάζεται. Ωραία. Ή storage. Το ίδιο πράγμα είναι για αυτά τα λίγα πραγματάκια που θέλουμε εμείς τώρα. Δεν είναι τίποτα. Δέστε ποιο είναι πιο εύκολο, το λοποιούμε. Το SQL Lite παίζει όμως στο browser και δεν το παίζει μόνο στο κινητό. Για το κινητό μιλάμε τώρα. Το τεστάρουμε πάντα στο κινητό τώρα. Ναι, κατευθείαν. Κατευθείαν. Επίσης βρέστε δύο κινητά που τα διαβάζει, αλλά να μην είναι ίδια, για να βλέπουμε αν παίζουν και στα δύο.
Εσύ έχεις ωραίο μεγάλο. Φίλε, το δικό σου κινητό παίζει? Πολύ ωραία. Άρα δεν είναι ίδιο με αυτό. Πολύ ωραία, έχουμε δύο κινητά. Βάλε το emulator. Και εσύ βάλε το emulator. Πάμε στο φάκελο πάλι home ELAC test. Τι ήταν εκείνο το κινητό, το είδατε χθες? Είναι ένα... Ωραία, έχουμε τρία κινητά λοιπόν, μια χαρά είναι. Εγώ είμαι server side, απλά εκείνος δεν είσαι ταρρυγμένα. Καλά, άφησε μας το κινητό εκεί να κάνουμε τεστ τότε. Χωριστήκαμε λίγο, Δήμο, για να μπορείς εσύ να μιλάς με τους δικούς σου και να κάνετε δουλειά χωρίς να ενοχλείς εμάς και εμείς το αντίστοιχο. Έτσι. Τώρα απλώς λέω δύο πράγματα εγώ στην αρχή που μπορούμε να τα κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε στην αρχή χωρίς τη βοήθεια της δικιά σας. Είναι το storage, απλά το username και το password, που δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Και ήταν και ακόμα ένα. Λοιπόν, τώρα είναι το out. Α, και το άλλο κομμάτι που εμείς πρέπει να δούμε είναι εάν ο χρήστης έχει network. Εντάξει, αυτά είναι τα δύο πραγματάκια που εμείς μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, με το που ανοίγει ο άλλος την εφαρμογή θα πρέπει να τον ειδοποιήσουμε και να του πούμε, φίλε, εάν δεν έχει δίκτυο, έτσι, να του πούμε yes, δεν θα του λέμε τίποτα. Στο no θα του πούμε, φίλε, χωρίς δίκτυο, δυστυχώς εδώ, τίποτα. Μπες, δίκτυο πρώτα. Εντάξει. Αυτό γίνεται από την επιλογή του Home Jack. Ακριβώς. Είναι δύο πραγματάκια. Αυτό είναι ένα α. Δύο α, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν το έχω κάνει καλά τώρα εδώ. Ας πάμε β. Α, β. Λοιπόν, είναι δύο πραγματάκια που μπορούμε εμείς να τα κάνουμε χωρίς τη βοήθεια των άλλων. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε. Πάτε στο PhoneGap, έχει API. Το PhoneGap έχει API. Και αριστερά, εκεί έχει ένα μενουδάκι, μπορούμε να δούμε τι δυνατότητες έχουμε και τι θα χρειαστούμε εμείς. Ορίστε εδώ, API, άμα πάμε εδώ, έχει το API. Εντάξει, που μπορούμε εδώ μετά και να δούμε το CSS που θα πάμε σε λίγο, αλλά υπάρχουν εδώ, βλέπετε, και δυνατότητες να δω, βλέπετε σε τι orientation έχει ο άλλος το κινητό, υπάρχουν όλες τις δυνατότητες που θα χρειαστούμε στην πορεία για να παίξουμε, έτσι. Πρέπει να το δούμε τώρα εδώ πέρα, γιατί εντάξει, μα κάνω εγώ scroll εδώ, δεν θα, πώς το λένε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε εμείς, να το γυρίσω λίγο εδώ. Υπού. Αυτό τώρα το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα αφήσω πάνω, να αφήσω λίγο τα άλλα, έτσι. Λίγο τι θα κάνουμε. Οπότε... Πρόσεξε. Το phone gap είναι για να δώσουμε κώδικα, να μας τον παράξει σε native και να το βάλουμε μέσα. Τελεία. Ναι, και παύλα. Πρόσεξε. Το PhoneGap κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Τίποτα παραπέρα. Ναι. Τώρα, εσύ θέλεις να γράψεις JavaScript. Ναι. Έχεις σε HTML5. Έχεις τη δυνατότητα να πάρεις το βιβλίο Unlisted JavaScript και να αρχίσεις να γράφεις. Χωρίς jQuery Mobile, χωρίς απολύτως τίποτα. Εντάξει. Εμείς, μιας και δεν είμαστε τόσο να θέλουμε να τα γράψουμε όλα, επιλέγουμε ένα framework JavaScript. Ένα από αυτά, το καλύτερο, είναι το jQuery. Υπάρχουν και άλλα. Και γράφεις λοιπόν JavaScript. Άρα εδώ πλέον έχει φύγει από το PhoneGap. Το PhoneGap
Ναι, το phone gap θα πάρει JavaScript. Αυτό τον ενδιαφέρει. Τώρα που έγραψε JavaScript δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό. Άρα λοιπόν jQuery Mobile. Ποιο? Όχι. Χθες λοιπόν βάλαμε δύο γραμμούλες πάνω στο index HTML. Έχει download. Εμείς, μιας και η εφαρμογή μας είναι online, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Ή μπορεί στην πορεία να θέλουμε. Τώρα όμως, για να μην κάνουμε πολύ τα πράγματα πολύπλοκα, θα ξεκινήσουμε έτσι και μετά θα βάλουμε την, αυτά που... Λοιπόν. Άρα προτείνω, ναι. Προτείνω κάποιος να αρχίσει να βγάζει λίγο πώς θα γίνεται, ξέρω εγώ, το username, το password, να ενσωματώσει λίγο το πήγαινε έλα στο, πώς το λένε, να δει το storage πώς γίνεται, έτσι, και μετά να δούμε πώς θα το αποθηκεύσουμε και πώς θα το ελέγξουμε. Έλα. Καλύτερα ψάξτε μέσω Google, παιδιά. Άμα βάλετε Google storage, Google mobile, θα σας πάει πιο γρήγορα εκεί από το να το ψάχνετε μόνοι σας. Θέλεις το αυτό? Πάρε. Λοιπόν, παιδιά, από αυτούς που είναι τώρα στο server site στην PHP, καταρχάς δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο, τα είδαμε και προχθές τα βασικά. Απλά να χωριστούμε λίγο σε... Ο καθένας να πάρει ένα από τα tasks. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με εσάς. Ναι, θα ήθελα να πάρουν το κόρσο στο σκέτο. Ναι, θα το πάρουν. Δεν ανησυχείς. Θα ξεκινήσεις με αυτούς, το λέω. Εντάξει, δεν θα πω το κόρσο, θα το περάσω. Λοιπόν, καταρχάς, θέλετε να... Θέλετε να μπείτε λίγο όλοι GitHub σε αυτό εδώ το URL, να το μεγαλώσω κάπου. Τα issues, ναι. Αν μπορούμε να πούμε όλες τα GitHub issues, ώστε να δούμε και να κάνουμε assign όποιο παίρνει ο καθένας. Thank you.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με εσάς. Οπότε, ποιο θα θέλατε εσείς, ας πούμε, θέλετε, εκτός από το slash course στο σκέτο που το πάρουμε, εκτός από το τελευταίο ουσιαστικά, που διαλέξετε ποιο θέλετε, πώς το πάμε κάπως έτσι. Αυτή διαφορά έχουμε αυτό. Το enrolled courses είναι τα μαθήματα στα οποία έχει γραφτεί ο φοιτητής. Και επίσης το enrolled courses έχει τρεις μεθόδους, τις οποίες λογικά θα τις πάμε βέβαια, καθένας θα πάρει μία. Έχει get, έχει post, έχει delete. Δηλαδή μπορεί να γραφτεί κάποιος σε μάθημα. Εσύ θέλετε, ας πούμε, το get enrolled courses? Έχεις πάει σε τρία, ναι. Έχεις πάει σε τρία, ναι, για να μπορεί να πάρει... Post, γιατί είναι ID. Post είναι το ID του course, το οποίο... Δεν θα πάρεις κατηγορίες. Όχι, θες να γραφτείς σε ένα μάθημα και πρέπει να δώσεις το ID σε ποιο μάθημα θα γραφτείς. Άρα το enroll είναι όλα γράψιμο. Είναι γράψιμο και μετά να πάρεις τα courses που έχεις γραφτεί. Έχει να κάνει με το εγγεγραμμένο όμως. Ωραία, και έτσι ενώ πώς παίρνεις τα τέτοια, delete ξεγράφεις από ένα μάθημα, ναι. Post γράφεις ένα μάθημα. Σωστά. Ωραία. Το post είναι και λίγο πιο πολύ, γιατί έχει ελέγχους το αν επιτρέπεται να γραφτείς το μάθημα. Okay. Γιατί πούμε, στο Open Class, εκεί θέλει πούμε, να διαβάσει κανείς λίγο τον κώδικα του Open Class για να δει αν μπορείς να γραφτείς στο μάθημα. Υπάρχουν κάποιοι όροι που... υπάρχουν κάποιοι όροι, υπάρχει ξέρω εγώ, μπορεί να ορίσει ο καθηγητής ας πούμε περίοδο εγγραφών και να πει ότι γράφεις από τότε μέχρι τότε. Θα πρέπει στο Open Class τότε, να βλέπεις η Class. Πρέπει να δεις ας πούμε τον κώδικα τον αντίστοιχο του Open Class που κάνει την εγγραφή και να κάνεις reproduce κάτι αντίστοιχο ας πούμε και στο API. Αυτή είναι η ιδέα. Καταρχάς, από αυτούς που είναι στο server side, εκτός από εσένα που είπες ότι έχεις επιλέξει κάποιο, έχει επιλέξει κάποιος κάποιο issue που θέλει να αναλάβει? Βάλατε, ναι, αλλά δεν έβαλες συγκεκριμένο issue ότι εγώ θέλω να φτιάξω, ας πούμε, το TADE API call. Α, το βάλατε τόσο αναλυτικά. Το βάλετε, ναι, ποιος θέλει, οκ. Α, οκ, σούπερ. Οπότε, εντάξει, οπότε απλά τώρα θα το κάνουμε λίγο narrow down, πάρει ο καθένας ή κάθε ομάδα από ένα. Ωραία, εντάξει. Οπότε περιμένετε 2 λεπτά, δεν το ήξερα αυτό. Κάτι εμφόλοι και εγώ να δω πού θα βάλει. Ναι, ναι. Τον editor κάνει. Τον editor. Το που φτιάξε εσύ, όχι ένα φίλο. Αυτό που φτιάξε κάτι πάντο. Αυτό που φτιάχνουμε λίγο τη φόρμα. Λοιπόν, δεν είναι εντάξει, θα ήθελα να το μαζέψω σε ένα Excel, σε κάτι, να το δω λίγο, να έχω ένα overview το πόσα θέλει ο καθένας, γιατί μπορεί, ας πούμε, να μην σας δώσω ένα και μετά έχουμε ένα άλλο που το θέλουν 15, ας πούμε. Ναι. Οπότε δώστε μου 2 λεπτά. Απλά αυτό μπορείς να βάλεις εδώ ένα μικρό παράδειγμα, φόρμα και ζανέ με ένα ID μέσα. Ένα κουμπάρι, κουμπί. Όχι, Πιτσπάρικο. Δεν είναι Πιτσπάρικο. Δεν είναι φόρμα μετά. Δεν είναι φόρμα. Ξέρετε. Αυτό. Thank you.
Θα πάρει πολύ ώρα, δεν θέλω να φάμε τόση ώρα. Για να δω κάτι. Βασικά όλοι τα έχουν δει. Ναι. Εντάξει, πάνω κάτω όλοι τα ίδια έχουν δηλώσει, οπότε... Ωραία, λοιπόν, αυτό πάει στο... Αυτό πάει στο παιδί. Ωραία, εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια έχουν δηλώσει όλοι, οπότε θα σου πάμε με τη σειρά. Εσείς θέλετε να πάρετε το... Θέλετε να... Ωραία, θέλετε να πάρετε εσείς, ξέρω εγώ, ας πούμε, το... Θέλω να πάρετε το post enrolled courses εσείς, το get enrolled courses εσύ, ας πούμε. Είναι τα μαθήματα, το ένα φέρνει τα μαθήματα που έχει γραφτεί ο φοιτητής, το άλλο γράφει το φοιτητής ένα μάθημα. Ε? Ναι, ναι. Ωραία, ας το πάμε έτσι. Ωραία, οπότε. Άρα, με το post-enrolled courses με το ID. Οπότε, εσείς έχετε το post-enrolled courses. Με το ID, ναι. Μπορείτε, κοίτα, αν θέλετε, αυτό είναι σε δική σας ευκαιρία, μπορείτε να μην βάλετε, μπορείτε να μην έχετε το ID, θέλω να το παίρνετε σαν post-παράμετρο το ID. Δηλαδή θα μπορούσε να μην είναι στο URL το ID, αλλά να το παίρνετε σαν post παράμετρο. Αυτό είναι σχεδιαστική επιλογή, την οποία θα την κάνετε εσείς εν τέλει. Άρα έχουμε το post. Πείτε μου λίγο όνομα. Ναι, αυτό ακριβώς θα κάνω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο ένα όνομα. Λαβιάς J. Ναι. Βάλεις το post, βάλεις το άλλο, το όνομα. Και βάλεις το παπανάκι το άλλο. Λαβιάς J είναι το post. Άλλαξε. Ναι, πρέπει να άλλαξε. Δεν είναι αυτό, το πώς. Κλαδιάς J, ωραία. Και το Get Enrolled Courses είναι... όνομα? Παπαδάκης. Παπαδάκης Μανιουέλ, αυτό. Ωραία, σούπερ. Ωραία, λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Λίγο το ονοματάκι. Συγγνώμη, λίγο το ονοματάκι σου. Νταρβέτα. Πώς γράφετε, πώς το έχεις γράψει το όνομα. David, οκ. Υπάρχουν σε optional, υπάρχουν κάποια extra features όπως το να βλέπεις αν κάτι είναι αναγνωσμένο ή όχι π.χ. Ενώ όχι στο UI όμως. Ναι, αυτό είναι και server side, γιατί το να ξεχωρίσεις αν κάτι είναι αναγνωσμένο ή όχι. Άρα είναι συνδυαστικό. Είναι συνδυαστικό. Ακριβώς, δηλαδή στο UI εσύ πρέπει ας πούμε, με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσεις αν είναι διαβασμένο ή όχι. Και οι άλλοι στο UI θα πρέπει μετά να αποφασίσουν πώς θα δείξουν αυτό που είναι διαβασμένο και πώς αυτό που δεν είναι. Αλλά εσύ τι είσαι υπεύθυνος για να πεις αυτό είναι διαβασμένο ή δεν είναι. Δεν θα το αποθηκεύσουν αυτοί. Αυτό λέει πολύ γιατί να πετάσει κοντά στην εφαρμογή σε ένα νομεράκι με τα πόσα είναι διάβαστα ουσιαστικά. Αυτό είναι ας πούμε δικό. Ναι, αυτό είναι πρακτικά δικό σου. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά τι θα κάνεις. Το νούμερο που θα κάνω. Ναι, να σου πω ένα παράδειγμα. Το assignment resource, ας πούμε, σκέψω, θα μπορούσε σε κάθε εγγραφή που γυρνάει να βάζεις ένα extra attribute και να λέει is new, ας πούμε, is red, is κάτι. Ώστε σε κάθε εγγραφή μετά να μπορεί να ξέρει ο client αν έχει διαβαστεί ή όχι. Α, δεν το θέλει ξεχωριστά να το στείλει. Μετά ο client θα εμφανίσει το νουμεράκι. Ο client θα μπορούσε να τα μετρήσει. Υπάρχει και άλλο σχεδιασμό. Γενικά, ακριβώς, γενικά υπάρχουν πολλοί σχεδιασμοί. Όλα αυτών των ειδών οι εφαρμογές μπορεί να γίνουν με πολλούς τρόπους.
Εγώ λέω έναν τρόπο τώρα, τον πιο απλό, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και όλα αυτά τα projects. Έτσι. Δηλαδή, άμα δούμε ότι έχουμε χρόνο, θα κάνουμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Θα βάλουμε και άλλες ιδέες πέρα από τα optional. Αυτό δεν είναι θέμα. Δηλαδή, μακάρι αυτό να είναι το πρόβλημα, όμως το πάμε γρήγορα. Λοιπόν, ωραία. Το announcement, ποιος θα το πάρει, για να δούμε. Παιδιά, ναι, το add-on του Firefox, όχι το Firebug, το REST client. Ωραία. Γενικά αυτοί που θα δουλέψουν server side θα δουλέψουν με αυτό το tool, με το REST tool ουσιαστικά. Αυτή είναι η ιδέα. Ωραία. Γιώργο, τον Johnny Z δεν τον βρίσκω εδώ πέρα στο assignment, μήπως δεν τον έχουμε βάλει στο course. Το παιδί εκεί πέρα, δεν το βρίσκω στους users για να τον κάνω, για να του κάνω assign task. Μήπως δεν τον έχουμε βάλει. Υπάρχει κανένα documentation με τη βάση. Δυστυχώς η ομάδα του OpenClass, από ό,τι έχω δει, εξάς μου έχει ξεφύγει κάτι, δεν είχε βγάλει κάποιο documentation. Οπότε θα πρέπει να δείτε το PHP MyAdmin και να προσπαθείτε να δείτε και δείτε από εκεί, ας πούμε, τους πίνακες και να βγάλετε το συμπέρασμα. Απλά αν μπορείς, κάνε assign το delete enrolled courses στο παιδί στην άκρη, εντάξει. Τον Johnny Z στα issues. Λοιπόν, πήγαινε λίγο στο server side. Delete enrolled courses. Ωραία. Αυτό έως εδώ πρέπει να γίνει assign σε αυτό το issue. Αλλά δεν τον έχει στη λίστα, φαντάζομαι να δεις. Μα γράψεις J εδώ, δεν τον έχει. Οπότε βλέπεις λίγο εδώ πώς μπαίνει αυτό, εντάξει. Πολύ σας ευχαριστώ, θα το φτιάξει τώρα ο Γιώργος. Θα σου βάλει τώρα το task και σε μπορεί να ξεκινήσεις γενικά. Τώρα, πάνω στο στημένο, αυτό που στο στημένο open class που κάναμε προχθές. Ναι, αυτό. Ναι. Μου καταρχάς μπορεί να ξεκινήσεις με δύο τρόπους. Καταρχάς, θα πας στο index.php στο modules red, θα φτιάξεις ένα root. Ένα root που να είναι slash enrolled courses via delete. Και το οποίο θα οδηγήσει ένα function. Μπορεί να υπάρχει και ήδη και όλο το συγκεκριμένο function στο index.php. Μετά θα πας λοιπόν στο courses.php, στο delete enrolled courses, όπως λέγεται. Και εκεί μέσα τώρα θα πρέπει να του βάλεις ένα query, ένα update statement ουσιαστικά, το οποίο να βλέπει το ID του χρήστη τέλος πάντων και να το σβήνει από τα enrolled courses. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, πρέπει να πας στη βάση, στο PHP MyAdmin και να δεις τους πίνακες. Να δεις ποιος πίνακας είναι αυτός που κάνει τον χρήστη να είναι γραμμένο σε ένα course. Κάποιοι όροι υπάρχουν για να διαγραφεί κάποιος. Ξεκινά καταρχάς χωρίς όρους και μετά θα τους βάλουμε τους όρους. Δηλαδή ξεκινάμε την απλή έκδοση, ας πούμε, χωρίς κανέναν όρο, απλά τον σβήνει. Απλά τσεκάρει αν υπάρχει και τον σβήνει, ας πούμε, αυτό. Τι να κάνουμε για να πούμε PHP MyAdmin. Δεν το είχαμε στήσει την άλλη φορά αυτό. Το είχαμε στήσει, δεν το φέρω τώρα. Για φέρετε να δω κάτι. Τώρα νομίζω είσαι okay. Εσύ είπαμε είσαι ένα server. Server, ναι. Ωραία. Θα να βάλουμε. Κάνε ένα refresh αν μπορείς και εσύ να δούμε τι πάρεις και εσύ. Λοιπόν τώρα υπάρχει. Εγώ δηλώσα σε view. Τι έχεις δηλώσει εσύ καταρχάς. Ξαναπες μου, δεν χρειάζεται να μου, δεν πειράζει. Αν εξάρτητα τι έχεις δηλώσει, σε ποια θα ήθελες. Στο get course μου. Το get courses, εντάξει, το οποίο έχω, εντάξει, αυτό δεν είναι ελεύθερο τώρα. Ναι, δεν έχω μπει όμως. Ναι, αλλά μετά τώρα το κάνουμε narrow down, ο καθένας παίρνει ένα task. Οπότε... Θες να πας να δουλέψεις με κάποιον... Θες να πας να δουλέψεις με κάποια ομάδα, δεν έχω θέμα, δηλαδή... Okay. Με τον Γιώργο πάνε, με τον Γιώργο. Λοιπόν, κοίτα, γενικά υπάρχουν αυτά τα δύο, ας πούμε, υπάρχουν. Πώς θα δεις ότι είναι αυτά τα δύο. Έχουν αυτός εδώ, user, σημαίνει ότι είναι...
Αυτά τα δύο είναι λες, αυτό το user. Ωραία, το announcement είναι λίγο βαρύ υπόψη. Ωραία, τότε πάρε το documents. Πρακτικά τι θα κάνει, θα φέρνει τα έγγραφα ενός μαθήματος. Αυτό. Ωραία, πες μου λίγο το όνομά σου, θα σε γράψω εγώ. Ανέβα λίγο πάνω να το δω πώς γράφετε. Ανέστα σε τυρί, οκ. Σε γράφω, σε δηλώνω σε αυτό. Πάμε να... Όπως έχω βάλει αυτή τη στιγμή ένα. Σχετικά με φόρμα να το δούμε. Ναι. Σελίδα διαχείρισης του Open Glass, πώς λέγεται. Σελίδα διαχείρισης, άμα μπεις σαν admin απόστολος, σου βγαίνουν στα μενού τα διαχειριστικά. Θα σε δώσε μου μισό λεπτάκι. Μπορώ στο document, γράφεται Ανάσταση του Δίου. Γιώργο, δες λίγο και τα παιδιά από πίσω, αν μπορείς, στο slash documents, Ανάσταση Σωτηρίου δεν μπορεί να γραφτεί. Δεν έχει νόημα από αυτόν, είχε πριν το δαβί και τον έβαλε. Ωραία, τέλεια. Ωραία, πήγαινε λίγο ξανά στα issues, να σου πω κι άλλο ένα. Μετά από λίγο να δω και τους remote. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, θα το πάρει το παιδί από πίσω, λέγεται Ανάσταση Σωτηρίου. Αναστάσιος. Ναι. Ναι, τον έχει, θα σας συνεννοήσω λίγο με το παιδί για το username. Ωραία. Να σας πω λίγο πώς δουλεύουμε, πώς συνεργαζόμαστε. Είναι πολύ μικρό, απλά είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Στο GitHub, όταν εμείς θέλουμε να πειράξουμε ένα project, τι κάνουμε? Λέμε, ωραία, αυτό το project, εγώ το κάνω fork. Δηλαδή, το κρατάω λίγο σαν μια κόπια για τον εαυτό μου και το δουλεύω. Και μετά, κάνω αυτό που λέγεται pull request. Δηλαδή, ζητάω από το κανονικό project να κάνει pull τις αλλαγές μου. Γράφω δηλαδή δύο γραμμές και λέω, ρε παιδιά, εγώ έκανα αυτή την αλλαγή. Πάρτε την και ενσωματώστε τη στο κανονικό. Οπότε ο καθένας δουλεύει στη δικιά του κόπια και κάνει ό,τι θέλει. Και όταν κάποιος θέλει να ενσωματωθεί η αλλαγή του με το κεντρικό, κάνει pull request. Στην πράξη πώς γίνεται αυτό? Εδώ βλέπω είναι ο Δημοσθένης, θα κάνω logout. Λοιπόν, εδώ είμαι τώρα εγώ logged in μέσα, έτσι. Και κάποια στιγμή ήθελα να κάνω μια αλλαγή σε ένα project άλλου. Οπότε τι είχα κάνει, είχα πάει εδώ και το είχα κάνει στον... Είχα πάει μάλλον στο project αυτό και είχα πατήσει εδώ που λέει fork. Οπότε έγινε μια κόπια αυτού του project, ήρθε σε μένα, γι' αυτό αν πάω στο δικό μου προφίλ βλέπω ότι έχω και εγώ αυτό το συγκεκριμένο. Το οποίο συγκεκριμένο δεν είναι δικό μου, είναι αυτού του Steve Klabnik. Οπότε έκανα εδώ μία αλλαγή και μετά πήγα στο, εδώ που λέει pull requests, στο αρχικό repository, πώς θα πάτε εσείς στο Open Class Mobile, και εδώ γράφω και λέω new pull request, γράφω ένα μηνυματάκι και λέω έκανα αυτή την αλλαγή. Και πατάει από κάτω ο αυτός που για να λάβει αυτό το project. Α, ωραία, αλλαγή μου αρέσει, φέρ την, την ενσωματώνω και ξαναενώνονται τα project. Ή, ρε εσύ και εσές, δεν μου αρέσει πολύ γιατί ήθελα κι εγώ να κάνει αυτό ή ξέχασες να κάνεις το άλλο ή το μιλάμε λίγο το θέμα, το αναλύουμε λιγάκι. Και τέλος πάντων, κάπως έτσι γίνονται οι συνεισφορές και συγχωνεύονται οι αλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το τεχνολογικό, σε κάνω fork, κάνω τις αλλαγές και σου λέω pull request, και από εκεί πέρα αρχίζει και το λίγο πιο διαπροσωπικό. Α, είδα έκανες αυτό, ωραία, το βάζω έτσι. Λοιπόν, στην πράξη αυτό τι σημαίνει? Εάν εσείς θέλετε να παίξετε στο Open E-Class Mobile, κάνετε ένα fork εδώ, δουλεύετε, κάνετε ό,τι θέλετε στο δικό σας fork,
Και μετά πάτε εδώ σε αυτό, στο Open Class Mobile, και πάτε Pull Request. Και κάνετε ένα Pull Request και λέτε αυτό. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, ήταν αυτά τα 2 λεπτά. Δηλαδή, το πώς θα δουλεύετε εσείς είναι ότι ο καθένας θα κάνει ένα fork, θα δουλεύει εκεί πάνω και μετά θα κάνει ένα pull request και εγώ ή ο Δήμος ή ο Αχιλλέας ή οποιοδήποτε, η Βάλια, οποιοδήποτε είναι, θα λέει ωραία, οκ, ξανενωνόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Α, πες. Πες εσύ. Κάνε git pull. Α, κάνω pull από εσάς και μετά τους άλλους από δικό μου κάπως έτσι. Κάνω git pull και από δικό μου fork που δεν είχε. Okay. Ναι, αλλά έχεις δύο. Αν πατήσεις git, τι servers βλέπεις, από πού κάνεις pull, μπορεί να κάνεις pull και από το master. Από τον αρχικό. Α, παιδιά, αυτό θα το πάρει να κάνει git pull remote, να βάλω εσάς. Δεν θα το έχει αφού είσαι. Δεν ξέρω, μη σου πω. Μη σου πω κάτι που δεν ισχύει 100%. Αλλά αν δεν υπάρχει, απλά το βάζεις, get remote add. Στο δικό μας το fork κάνουμε commit και τα λοιπά κανονικά. Πώς... Ότι ο δικό σου είναι, ναι. Οκ, κομπιέ. Ένα τελευταίο είναι ότι αυτός ο τρόπος που δουλεύεις με το να κάνεις fork τον άλλο και να κάνεις μετά pull request με τις αλλαγές δεν είναι... Είναι αποδεκτός επειδή έχουμε πει έτσι να δουλεύουμε στο GitHub. Άλλοι μπορεί να δουλεύουν αλλιώς, άλλες ομάδες μπορεί να παίζουν αλλιώς. Δεν είναι ότι το Git παίζει πάντα έτσι. Στο GitHub επειδή είναι ένα τεράστιο site και επειδή γίνεται χαμός, υπάρχει πάρα πολλής κόσμος και θες να υπάρχει έτσι... Εκτός από, από τα τεχνολογικά βήματα να υπάρχει και κάποιο βήμα στο οποίο κάποιος σκέφτεται ή κάποιος το μιλάει με τον άλλον για να δει τι θα κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύμβαση, η κοινωνική σύμβαση των pull requests. Τα παιδιά που είναι απομακρυσμένα με ακούνε. Αν με ακούτε γράψτε OK. Οι υπόλοιποι. Δύο OK έχουμε. Ο ένας δεν έχει απαντήσει. Οκ, ας κάνουμε sign στους δύο. Λοιπόν, συζητάμε τώρα λίγο για το... Ουσιαστικά χωρίζουμε ομάδες, χωρίζουμε τα tasks. Λοιπόν,
Υπάρχει γενικά ένα κομμάτι που δεν έχει γίνει assigned ακόμα, είναι αυτό που αφορά τις περιοχές συζητήσεων. Λοιπόν, καταρχάς σας στέλνουμε ένα URL στο... μισό λεπτάκι. Σας στέλνουμε ένα URL στο chat που έχει τα tasks. Λοιπόν, από αυτά τα tasks έχουμε ουσιαστικά τρία tasks τώρα που δεν έχουν γίνει assigned. Είναι... ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Και ένα είναι αυτό. Ουσιαστικά αφορά τις περιοχές συζητήσεων. Το ένα φέρνει τις περιοχές συζητήσεων, το άλλο φέρνει posts από μια συγκεκριμένη περιοχή συζητήσεων και το άλλο φέρνει... και το άλλο φέρνει... το άλλο ποστάρι βασικά είναι καινούριο post της περιοχής συζητήσεων. Οπότε, από τα παιδιά τώρα που έχουν δηλώσει server side, πρέπει να κάνουμε assign αυτά τα τρία tasks. Έχει κάποιος κάποια προτίμηση για το ποιο θέλει από αυτά, καταρχάς? Ωραία, οπότε το username αν μπορούμε λίγο για να το κάνουμε assign. Α, Sikaltsidis, ωραία. Ωραία, το πήρες αυτό. Έχουν μείνει τώρα έχουν μείνει τα άλλα δύο. Έχουν μείνει αυτά. Πρακτικά αυτά τα... Δεν θα κάνουμε το post για αρχή, ας αφήσουμε τόσο πάνω το post, θα κάνουμε το get και μετά ανάλογα με το χρόνο και το πόσο γρήγορα θα πάμε, όποιος τελειώσει μπορεί να πάρει το post. Οπότε... ο άλλος είναι ο Χαράλαμπος ή ο Χαράλαμπος είναι client. Χαράλαμπε, εσύ είσαι server side ή client side, τι είχες δηλώσει? Okay. Άρα για server side έχουμε κάποιον άλλο. Για server side ποιον άλλον έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή? Ο Κωνσταντίνος είναι ο άλλος server side. Okay. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ο Constantine 213 θα πάρει τότε το αυτό που έχει μείνει, το get, το γράφω κιόλας. Εκτός αν γίνει client. Server side αυτό έχει μείνει. Θα έρθει ο Απόστολος να... Χαράλαβε, θα έρθει ο Απόστολος να σου πει λίγο και για το client side, με την ασχοληθείς. Λοιπόν, οκ. Okay. Από assignments αυτά είναι. Ωραία. Φωνάζω λίγο τον Απόστολο να σου πει Χαράλαμπε και εμείς θα μιλήσουμε στο chat σύντομα με τους υπόλοιπους. Ναι, μπορείς, εννοείται.
Ο Κωνσταντάιν είχε δηλώσει client. Οκ. Οκ. Άρα οι δύο... άρα οι δύο που... Ναι, μόνο έναν έχουμε server side. Οκ. Οκ. Θα μισό λεπτάκι. Θα έρθει τότε ο Απόστολος να σας οργανώσει τους δύο στον client. Ωραία, δύο λεπτά παιδιά, έρχεται ο Απόστολος και τότε θα σας πει. Ωραία, να σας δείξω πώς θα κάνω accept ένα pull request. Πάω πάλι στο GitHub. Ξανακάνω login γιατί βγήκα. Γεια σας παιδιά, σχετικά με το client side. Λοιπόν, πάω εδώ σε αυτό το που project. Πού είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε και να βλέπω εδώ που είναι pull request, έχει ένα μπροστά, έχουμε ένα ανοιχτό pull request. Και αυτά είναι δύο. Πατάω. Το ένα είναι να πάρουμε... Και εδώ βλέπουμε ότι αυτό τι λέει, add basic login form and local storage set get. Όπα, μια στιγμή. Για να το πατήσω. Σταματάω εγώ και περιμένω να τελειώσει ο άλλος. Αν θυμάστε, fork είναι όταν από ένα σημείο κάνουμε διακλάδωση σε ένα δικό μας ενώ το πραγματικό συνεχίζει. Το pull request έχει το αντίστροφο σχήμα, δηλαδή δύο βελάκια που συναντιούνται μαζί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό είναι open. Βλέπουμε εδώ ένα βελάκι πάει να ξαναμπεί στην κανονική πορεία του project. Είναι open, περιμένει κάποιος να πει ok. Χρήστος Q λέει, έχω ένα commit και θέλω να το βάλω πίσω στο master του MyLack. Πριν 4 λεπτά είπα και αυτό το... έγραψα και δύο λόγια για το τι κάνει αυτό. Αν πατήσουμε εδώ θα δούμε την αλλαγή. Δηλαδή, αυτό που έγραψε εδώ έχει και ένα κωδικό εδώ δίπλα, άμα δείτε. Α, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει έναν κωδικό 16 αδικά που είναι πολύ μεγάλος, αυτό είναι ένα κομμάτι του. Λογικά, ναι. Και εδώ έχει τις αλλαγές, ότι πρόσθεσε αυτές τις γραμμές. Αφαίρεσε αυτές και πρόσθεσε αυτές κτλ. Είναι αρκετά μεγάλο commit. Κανονικά εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να κάτσω και να το κοιτάξω με προσοχή και να πω για να δούμε τώρα, το έκανε καλά για να το κάνω accept. Αλλά ας πούμε ότι το έκανε accept, ας τον εμπιστευτούμε και ας πούμε ωραία. Αυτά τα... έχεις βάλει πόσα αρχεία. Έχεις βάλει 9 αρχεία. Χριστό. Έχεις βάλει 9 αρχεία, έτσι. Τι είναι, είναι αυτό το config XML. Α, ωραία, οκ. Okay. Το index HTML. Okay. Το connect.js. Okay. Το helper.js. Okay. Δεν το είχε δηλαδή από πριν. Okay. Και το index. Όχι, εντάξει. Τι άλλο έχει. Jasmine CSS. Το Jasmine τι είναι. Το Jasmine.
Α, οκ. Okay. Δεν, δεν τα βάλεις εσύ, οκ. Okay. Χαμός γίνεται. Ωραία, οπότε λέω εδώ. Πάω πίσω. Και έχει εδώ ένα κουμπί και λέει Merge Pull Request. Το πατάω. Πατάω Confirm Merge. Οκ. Οπότε τώρα, άμα πάτε εδώ, στο κανονικό project έχουν πια μπει όλα. Δηλαδή όλοι αν πατήσετε, αν κάνετε sync το δικό σας branch, που θα σας πω πώς γίνεται, θα δείτε αυτά. Λοιπόν, καταρχάς, εδώ τώρα εγώ τι βλέπω. Είμαι στο κανονικό, στο MyLack Open Class Mobile. Και εδώ βλέπω ότι όντως έχει ένα commit, αυτό, play at basic login from κτλ, που είναι του Χρήστου το commit. Πριν 11 λεπτά. Εντάξει, το ότι το έκανα εγώ τώρα accept δεν σημαίνει ότι το έκανε τώρα, το είχε κάνει πριν 11 λεπτά. Εντάξει, και εσείς πώς το παίρνετε στο δικό σας branch? GitHub sync fork, γράψτε καταρχάς. Λάθος ορθογραφικό. Sync είναι fork. Το GitHub έχει μια οδηγία εδώ που λέει τι κάνεις. Βασικά κάνεις git fetch upstream. Άμα έχεις αυτή την εντολή, κανονικά πρέπει να σου φέρει από το μητρικό project όλες τις αλλαγές, ακόμη και να είσαι σε fork. Του λες, κοίτα, τώρα εγώ δεν θέλω να συγχρονιστώ με το fork. Θέλω να συγχρονιστώ με το αρχικό project, γιατί μπορεί κάποιος άλλος να έχει στείλει από άλλο fork. Να το ξαναπώ, σας μπέρδεψα. Εάν κάποιος δεν μπορεί να δει την αλλαγή του Χρήστου, μου λέει, έτσι. Λοιπόν, σχετικά με το Git, το έχετε καταλάβει εσείς που παρακολουθείτε απομακρυσμένα, για να δω μετά με τα παιδιά που θα ασχοληθούν με το client site που βρισκόμαστε εμείς. Δεν βλέπω τίποτα, κίνηση καμία.
Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι, μιλάω για την client side πλευρά τώρα. Σε λίγο θα είναι και ο Δημοσθένης online και θα βλέπετε ακριβώς τι γράφει. Λοιπόν, στο client side εμείς προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτή τη στιγμή δύο πράγματα που δεν έχουν άμεση σχέση με το server side. Δηλαδή, πρώτον, να κρατήσουμε το username και το password του χρήστη και να το αποθηκεύσουμε τοπικά στο κινητό, έτσι ώστε να μην το δίνει κάθε φορά που ανοίγει την εφαρμογή. Να δώσουμε τη δυνατότητα να το αλλάξει αν θέλει κάποια στιγμή αργότερα. Και δεύτερον, να ελέγξουμε τη στιγμή που ανοίγει η εφαρμογή αν ο χρήστης έχει δίκτυο. Εάν έχει, προχωράμε και δεν του λέμε τίποτα απολύτως. Εάν δεν έχει, πρέπει να το πούμε ότι αυτή η εφαρμογή μας δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν υπάρχει δίκτυο και θα πρέπει να μπει στο δίκτυο. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή στο client side. Και δημιουργούμε αυτή τη στιγμή τη φόρμα, την έχουμε ανεβάσει πάνω, γι' αυτό και ο Γιώργος ανέφερε πώς ανεβάζουμε και πώς τα παίρνουμε. Άρα μπορείτε τώρα, όσοι ασχολείστε με το client side, να κατεβάσετε από το mobile, στο MyLAC, τον κώδικα που έχουμε ήδη ανεβάσει. Και πάει λέγοντας. Θέλει κανείς που θα ασχοληθεί στο client side από εσάς να ασχοληθεί ειδικά με CSS? Ναι, ωραίο μου φαίνεται. Υπάρχει κάποιο κώδικας γι' αυτό? CSS. Ναι, ναι, παιδιά, το CSS υπάρχει κάπου? Φωτογραφίες δεν βοηθάνε. Λοιπόν, είμαι μπροστά και βλέπω τώρα αυτά που έχει στείλει για το JS και το άλλο. Μπορείς να μου πεις τι και πού έχεις πειράξει κάτι? Ακούω. Λοιπόν, το βλέπω. Κοίταξε να δεις τώρα πώς δουλεύουμε εμείς εδώ για να μπεις και στο παιχνίδι. Εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργεί ο καθένας βασικά αυτό που νομίζει. Και εντάξει, έχουμε προχωρήσει, ναι, το βλέπω, jQuery Mobile. Έχουμε προχωρήσει στο να φτιάξουμε το username, το password, στο να το αποθηκεύσουμε και βεβαίως όταν ανοίγει η εφαρμογή να ελέγχουμε αν υπάρχει username password. Αν δεν υπάρχει, τότε να λέμε το χρήστη, φίλε, άμα τα δώσεις θα έχεις περιορισμένες δυνατότητες. Λοιπόν, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Από την πλευρά τώρα το πώς θα φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Οπότε, είναι καλό εσύ να κατεβάσεις το mobile αυτή τη στιγμή όπως το έχουμε πάνω από το GitHub, να κάνεις τις τροποποιήσεις που σου αρέσουν και να τα ανεβάσεις πάνω για να το κάνουμε εμείς pull. Απλώς το να ειδοποιήσεις εδώ πέρα τον Αλέξανδρο να μας πει μέσα να το πάρουμε.
Έτσι λοιπόν να έχουμε ακριβώς τις αλλαγές σου και αν θέλεις μέσα στον κώδικα βάλε εκεί λίγα σχόλια. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένουμε να ανεβάσεις το GitHub. Την ξέρεις την ιστορία, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Πάμε. Γεια σας παιδιά απομακρυσμένα που δουλεύετε. Λοιπόν, είχαμε και εμείς τα προβληματάκια μας εδώ πέρα με Emulate και τα τι αυτά και είχα καιρό να μιλήσω. Τώρα για να μπορέσουμε λίγο να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχετε επιλέξει όλοι tasks. Παραδείγματος χάρη αυτά που δεν έχει πάρει κανείς, το topic σε forum ή το post ενός forum, αυτοί που δουλεύετε σε client site. Ρώτησα εάν στο, εσείς που είστε απομακρυσμένα έχετε επιλέξει όλα ένα task και βασικά αυτοί που παίζετε στο client site, αν έχετε παραδείγματος χάρη όρεξη να ασχοληθείτε με τα δύο πρώτα που λέει για το forum. Για να δούμε λιγάκι που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Ναι, από τα tasks τώρα μιλάμε για το δεύτερο και το τρίτο. Ναι, αυτό εννοούμε, 23-24. Ωραία, είχατε προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω να στήσετε πράγματα κτλ. Όταν θα τα έχετε έτοιμα, θέλετε να καθίσετε να ασχοληθείτε λιγάκι με αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν έχετε εσείς όρεξη να ασχοληθείτε με αυτό, πρέπει να πούμε μετά στην πλευρά του server side να ετοιμάσουν κάτι για αυτό το σημείο. Ναι, εφόσον είναι εντάξει, έχετε όρεξη να ασχοληθείτε σχετικά με το forum, διότι σαν client site από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να πούμε και την πλευρά του server side να κάνουν κάτι. Αν έχετε όρεξη να ασχοληθείτε, αν δεν έχετε, τότε δεν χρειάζεται ούτε το server side να κάνει κάτι.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς στην πλευρά του client side έχουμε φτιάξει το login. Έχουμε ελέγξει στην αρχή αν υπάρχει login αποθηκευμένο του χρήστη και αν δεν υπάρχει, το ρωτάμε και το αποθηκεύουμε στο κινητό. Επίσης, ελέγξαμε αν όταν ανοίγει η εφαρμογή έχει δίκτυο ο χρήστης στο κινητό του, γιατί μπορεί να μην έχει, οπότε τον ειδοποιούμε και του λέμε ότι αυτή η εφαρμογή, φίλε, χωρίς δίκτυο, πάπαλα. Οπότε μπορεί μετά να πάει να μπει να έχει το δίκτυό του. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι εκεί. Φτιάχνουμε τώρα τα announcements, δηλαδή αν υπάρχουν μαθήματα, τα courses και όλα αυτά, και θα προχωρήσουμε σε αυτό το στυλ. Μια ομάδα εδώ πέρα αρχίζει να σχεδιάζει λιγάκι το interface, πώς θα φαίνεται, που πάμε λίγο προς το, αυτό που έχει το Moodle, δηλαδή, άμα το δείτε πάνω στο API, στο Google Play. Μπορούμε να το πειράξουμε κιόλας, να το κάνουμε κάτι άλλο, αλλά σαν βάση ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε. Και έμεινε τώρα το κομμάτι, αν θα το κάνουμε ή όχι, αν θα βάλουμε κάτι σαν forum μέσα, δηλαδή, να μπορούν τα παιδιά τα οποία είναι σε ένα μάθημα να συζητάνε για προβλήματα του μαθήματος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό θέλει μια πλευρά από το site, server site, να ετοιμαστεί και μια φορά από το client site. Άρα λοιπόν, αν δύο άτομα από εσάς στο client site που είσαστε εκεί έχετε όρεξη να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι και ο φίλος ο άλλος που ασχολείται με το server site επίσης έχει να ασχοληθεί με το άλλο, να βρούμε και από εδώ μέσα λοιπόν αν υπάρχει και κάποιος προς αυτή την κατεύθυνση που να έχει ενδιαφέρον, να δούμε αν θα το κάνουμε ή όχι. Τραβάς το φόρουμ, εννοείς ότι το βλέπεις πως παίζει για να δούμε πως θα το ολοποιήσουμε και τι δουλειά θέλει, έτσι, αν κατάλαβα καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίστε τότε να δείτε τι γίνεται και πείτε μας νεότερα. Ναι, τραβάει το φόρουμ, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δείτε το και πείτε μας, έτσι. Σχετικά με την ερώτηση CID, μόλις τώρα η πλευρά του server site ανεβάζει κάτι πάνω στο GitHub, οπότε κατεβάσει το από εκεί. Σχετικά με το forum, αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε είναι κάτι αντίστοιχο που έχει το Facebook. Πώς διαβάζουμε εκεί πέρα λοιπόν, ή το YouTube, ας το πούμε έτσι, έτσι που μιλάμε για ένα έργο, ας πούμε. Οπότε ο καθένας από κάτω μπορεί μετά να πάει να γράψει το μακρύ και το κοντό του. Κάτι τέτοιο λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε, όπου αντικείμενο, πώς θα το πω, συζήτησης είναι το μάθημα. Όπως παραδείγματος χάρη στο Google είναι, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι και από κάτω ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Αυτό. Δεν θέλουμε δηλαδή να μπορούμε να δημιουργούμε νέα topics και τέτοια. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα να γράφει ο καθένας, να τα διαβάζουν όλοι και να απαντάει ο ένας κάτω από τον άλλον όπως είναι στο YouTube.